αυτοκίνητο του Μάρη, το γκρι Audi. Καλή κατάσταση, το λέω. Ναι. Φυλάσσατε σε αυτό το ιδιωτικό, γνωστό γκαράζ. Έτσι, αυτό είναι. Και να θυμίσουμε λιγάκι, κύριε Άγγελε, το αυτοκίνητο αυτό το είχε εξετάσει σήμανση. Πόσο καιρό το κράτησε και πότε σας το παρέδωσε, θυμάστε? Όχι, μετά από 2 μήνες ήρθε η σήμανση να το δει στον γκαράζ που το είχαμε. Στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Ήρθε εκεί. Αυτό έγινε μετά την απαγωγή, πόσες ημέρες? Μετά την απαγωγή, μετά από 2 μήνες. Είχαν συλλάβει τους απαγωγής και μετά. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Φιτσιάλο, που είναι γενετιστής και δικαστικός πραγματογνώμος, για μια δεύτερη έρευνα στο αυτοκίνητο. Αν συνοψίσω αυτά που άκουσα, το αμάξι το έχουν χρησιμοποιήσει μετά την απαγωγή, διάφορα εκτός. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει και 9 μήνες. Όταν άνοιξα και εγώ το Port Pagan στην πρώτη έρευνα, είδα το αποτύπωμα από τον παπούτσι και εκείνη την ώρα έτσι έδωσα ένα σοκ, γιατί κατάλαβα ότι ό,τι και αν συνέβη στο Μάριο, το Port Pagan έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο για τη μεταφορά του. Θα εξετάσουμε συνολικά και το Port Pagan. Εάν υπάρχουν ίχνη αίματος, τα οποία ακόμα και να είναι πλημμένα, έχουμε εδώ να τα ανιχνεύσουμε. Εδώ πέρα είναι βιολογικό υγρό. Κάτι σαν κάποιο βιολογικό υγρό είναι. Κάποιο αποτύπωμα κιτάρα. Πρέπει να φοράμε τα ειδικά γυαλιά για να το δούμε. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε τη σκληρή κολλού να φορέσει. Για να το δω κι εγώ λίγο. Δώσουμε τα γυαλιά, τα άλλα γυαλιά. Τι αυτά δώσουμε αυτά. Ο πυροσβεστήρας επάνω μας έχει τίποτα. Γιατί είναι βαρύ αντικείμενο, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Θα τον δούμε μετά. Θα τον δούμε με το σπρέι. Όντως. Έχει. Θα δούμε τι είσαι από κάτω. Με αυτό το φόλι δεν θα δούμε τίποτα. Ναι, όχι. Τι θέλετε να κάνουμε, να το σβήσουμε? Εγώ δεν βλέπω, δεν θέλω να κοιτάξω λίγο. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, να το κλείσουμε λίγο. Τώρα έχεις το φως το κανονικό που χρειάζεσαι. Ναι. Τι είναι, παιδιά? Να, ξανά, εδώ πέρα έχει μια μικρή κελίδα. Αυτό εδώ. Υπάρχει, ναι. Τι μικροκελίδα αυτή είναι, μεγάλη κελίδα. Ναι, 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 θα δούμε για τη συνέχεια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Μιλάμε τώρα για αίμα εδώ, φαίνεται. Και με το ειδικό σου το σπρέι τώρα. Θα μας εγκριβώσει μετά, θα μας εγκριβώσει μετά. Πω πω, Χριστέ μου. Με τον κατάλληλο φωτισμό και το κατάλληλο σπρέι, Να, κι άλλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι κάτι έντονο βιολογικό υλικό, το οποίο θα το εξετάσουμε, θα το ανιχνεύσουμε. Θα κάνουμε δειγματοληψία, λέμε στον εργαστήριο τι είναι, από ποιον προέρχεται. Το σπρέι. Τώρα βάζεις το σπρέι που ανιχνεύει το αίμα. Εδώ. Τι. Τι αίμα πάλι εδώ. Βλέπεις εδώ κάτι που ανάβει. Αίμα. Βλέπεις που ανάβουνε. Βλέπετε. Νάτι. Αυτό που είδαμε πριν την κοιλίδα. Βλέπετε που ανάβουνε σκοτάδι. Μία εδώ. Μία εδώ. Και μία κάτω. Βλέπετε που ανάβουνε. Ναι, τόσο σκοτάδι. Να τις πάλι, μία, δύο, ίδιες. Άρα έχουμε αίμα στον πορτοκαλί. Ναι, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ελισάβετ, φέρουμε μπατονέτα γρήγορα. Κλείσε τελείως το φως, παιδιά. Θα βλέπουμε. Θέλω σκοτάδι για να δω. Θα βλέπετε φωσφορίζουν το σκοτάδι. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι το αίμα. Και σε πλημμένο αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Σε πλημμένο, μα βλέπεις είναι πλημμένα. Πυροσβεστήρας. Ναι. Πυροσβεστήρα δεν είναι. Είναι το τέτοιο του. Να το, έφυγε κάτω. Το βλέπεις. Πω. Όπα. Τι κι άλλο. Έλα να δείτε. Πού. Έλα φίλε να δεις. Κατέγραψε το. Κοίταξε γίνεται, κοίτα. Και φωτογραφική. Και δεν είναι μέταλλο, είναι πλαστικό. Στο πλαστικό σου βγάζει περισσότερο, ε. Στο πλαστικό δεν κάνεις... Αχου, κοίτα, κοίτα. Ψεύτηκα θετικά. Αυτή βγαίνει η ρεζέρβα, να τη βγάλουμε, μήπως βρούμε και τίποτα άλλο. Μπορούμε να τη βγάλουμε τη ρεζέρβα, εύκολα βγαίνει, ε. Παιδιά, πολύ πράγμα έχει εκεί. Συγγνώμη. Να σου σβήσουμε το φως. Αυτό είναι ένα πλαστικό. Ναι. Δεν είναι σίδερο. Πολύ σημαντικό που είναι πλαστικό και δεν είναι σίδερο. Μπορεί να σου θες να σου σβήσουμε το φως να βάλεις πράγμα κάτι. Ναι. Κλείσε τα φώτα, είναι εύκολο. Νάτε, αυτά είναι. Αχ, δεν το πιστεύω. Αυτά είναι. Νάτε, έλα. Πω, Χριστέ μου, τι είναι αυτά, βρε, παιδιά. Γεμάτο αίματα είναι αυτό. Βλέπεις εδώ. Πω. Τα βλέπεις εδώ που κατεβάσαμε. Να, από εδώ πέρα έχει περάσει. Από εδώ πέρα έχει πέσει κάτω. Βρήκαμε από πού ξέρεψε. Πω, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Ορίστε, από εδώ κατρακύλησε. Πω, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω, παιδιά. Πολύ αίμα. Και κάτω έχουμε το παλάτι. Στην αρχή εντυπωσιαστήκαμε τα πρώτα ευρήματα, αλλά εδώ πέρα, όσο προχωράμε πιο κάτω, βρίσκουμε κι άλλο. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Που σημαίνει πρέπει να μείνει κάποιες ώρες το παιδί μέσα στο πορτοπαγκάζ για να βγάλει τέτοιο αίμα και να απορροφηθεί. Σίγουρα. Κύριε Φετσιάλο, βρισκόμαστε στα εργαστήρια γενετικής. Μία εβδομάδα περίπου μετά, τα ευρήματα στο αυτοκίνητο του Μάριου, εκεί στο ιδιωτικό γκαράζ. Ακριβώς. Ευρήματα που μας σόκαρα. Είχαμε κάνει ήδη το γενετικό προφίλ του Μάριου και πήγαμε στα δείγματα να δούμε να κάνουμε το γενετικό της προφίλ. Αφού γίνανε οι αναλύσεις όλα αυτά τα πιστήρια, πήγαμε μετά να τα συγκρίνουμε. Να. Είναι τα λεγόμενα αποτελέσματα εργαστηριακά, τα ηλεκτροφερογράμματα όπως τα ονομάζουμε, στα οποία έχουμε τα γενετικά προφίλ των δείγματων και των ατόμων που θέλουμε να ταυτοποιήσουμε. Να. Θα πω εν ολίγης, για να μην κρατήσω άλλο σε αγωνία, ότι ο κύριος Δότης, ο κύριος Δότης βιολογικού υλικού από τα δείγματα που συλλέξαμε, ο ιδιοκτήτης, να το πω έτσι, του αίματος... Είναι ο Μάριος. Είναι ο Μάριος.